Κανένα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων δεν δέχεται να εκπροσωπήσει τον καθομολογία δολοφόνο της Σούζαν Ίτον, που αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, αφού διοριστεί αυτεπάγγελτα συνήγορος για να τον υπερασπιστεί. Οι ψυχροί και χωρίς ένδειξη μετάνοιας ομολογία του έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία, όσο και οι πληροφορίες που πληθαίνουν για την πιθανότητα να συνδέεται με τουλάχιστον δύο περιστατικά με ανατριχιαστικές ομοιότητες. Δεν γίνεται ξαφνικά να είσαι ένα καλό παιδί και στα 30 σου να κάνεις τέτοια εγκλήματα. Υπάρχουν προποπή, σαφέστατα. Δύο νεαρές αλλοδαπές καταγγέλουν πως λευκό αυτοκίνητο, όπως αυτό με το οποίο ο 27χρονος Χανιώτης χτύπησε και μετέφερε το θύμα μέχρι το γερμανικό καταφύγιο, επιχείρησε να τις παρασύρει. Πρόκειται για μια κοπέλα από τη Λιθουανία που γλίτωσε πριν από ένα χρόνο όταν έβαλε τις φωνές και έσπευσε κοντά της ένας τουρίστας που έκανε τζόκινγκ και μια ακόμη γυναίκα που κατάφερε να αποφύγει το αυτοκίνητο και να μην τραυματιστεί πριν από μόλις δύο μήνες. Για το λόγο αυτό αναμένεται να κριθεί άμεσα από τις εισαγγελικές αρχές αν θα δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφία και τα στοιχεία του 27χρονου. Η ιδεχθής δολοφονία με πτυχές που σπάνια συναντώνται διεθνώς ένα έγκλημα προκαλούν ανατριχύλα και αποστροφή, με τον Αντώνη Παπαδομανολάκη να χαρακτηρίζει μιλώντας στην Κρήτη TV απόλυτα ακραίο το έγκλημα για τα δεδομένα όχι μόνο της Κρήτης αλλά και παγκόσμια. Ένα από τα δυσκολότερα περιστατικά που έχω διαχειριστεί στην καριέρα μου, μπορεί να είναι και το δυσκολότερο και παγκοσμίως δηλαδή, και το έχουμε αντιπαραβάλει και με άλλα στην διεθνή βιβλιογραφία, και σίγουρα θα αποτελέσει ένα περιστατικό που θα είναι σταθμός και θα διδάσκεται κιόλας σαν περιστατικό, γιατί σας λέω, οι σεπτικές αλλοιώσεις ήταν τέτοιες που πραγματικά δεν μας επέτρεπαν και δεν μας επιτρέπουν και ακόμα να πούμε με σιγουριά κάτι. Οι ιστολογικές εξετάσεις και ο ακτινοσκοπικός έλεγχος στο ιωειδές οστό θα δώσουν την απάντηση αν η Σούζαν Ίτον ήταν ζωντανή όταν την πέταξε στη στοά. Ο θάνατός της υπήρξε αργός και βασανιστικός, με τον ίδιο τον ιατροδικαστή συγκλονισμένο να εύχεται να μην επιβεβαιωθεί το σενάριο, η άτυχη γυναίκα να έπεσε όντας ακόμη ζωντανή στη στοά και να έζησε αρκετή ώρα πριν το φρικτό ασφυκτικό θάνατο. Απεύχομαι να ισχύει το σενάριο του θανάτου μέσα στο χώρο εκεί. Πραγματικά το απεύχομαι αυτό, γιατί είναι αρκετά έτσι επώδυνο, θα έλεγα, και για εμάς που το διαχειριζόμαστε. Ο σύζυγος της Σούζαν, Τόνι Χάιμαν, που ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς πριν τις χθεσινές επίσημες ανακοινώσεις, κατέρευσε όταν άκουσε ότι η άτυχη 60χρονη βιάστηκε πριν το θάνατό της. Την πλησίασα από πίσω και τη χτύπησα με το αυτοκίνητο. Έβγαλα το πορτμπαγκάζ, μια ομπρέλα θαλάσσης. Πέταξα τα σίδερα και με το πανί την κάλυψα και την έβαλα στο πορτμπαγκάζ. Έφυγα αμέσως και πήγα στο ξαμουδοχώρι. Την έβγαλα από το αυτοκίνητο και ενώ ήταν ανέσθητη, της έκανα σεξ. Είναι αδύνατο να μην ήταν γνωστό στο στενό περιβάλλον του 27χρονου ο επικίνδυνος χαρακτήρας του. Επισημαίνουν οι ειδικοί, με τον καθηγητή ψυχιατρικής Αλέξανδρο Βγόντζα να ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο ότι η ψυχιατρική επιστήμη δεν μπορεί να δώσει κανένα άλοθη στο δολοφόνο. Η ψυχιατρική δεν μπορεί να δώσει κανένα άλοθη για τέτοιους απεχθείς ενέργειες. Είτε τώρα, είτε στη διάρκεια της δίκης, είτε μετά. Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να τιμωρούνται με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο που επιτρέπει η νομοθεσία και καμία επίοικια. Το όνομα της ψυχιατρικής δεν μπορεί να δοθεί. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, είναι ουσιαστικά αδύνατο εξαιτίας της ύψης να προσδιοριστεί αν ο βιασμός εξελίχθηκε προθανάτια ή όχι. Έδωσα τα δείγματα Παρασκευή Σάββατο στην αστυνομία, δηλαδή δείγματα που πήραμε από τις κοιλότητες και από τα νύχια του θύματος, και τα στείλαν στα εργαστήριά τους. Οπότε οι απαντήσεις από εκεί θα μας δείξουν με σιγουριά αν έχει γίνει επαφή. Και συνεπώς κακοποίηση θα φανεί 100% από τις εργαστηρικές εξετάσεις DNA αυτό. Μπορεί να φανεί και αν ο βιασμός ήταν προθανάτιος ή μεταθανάτιος. Δυστυχώς όχι. Αν είναι πέριξ του θανάτου όλα αυτά, δηλαδή λίγο πριν, λίγο μετά το θάνατο, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τίποτα. Η Σούζαν Ίτον δεν είναι μόνο το θύμα της ίσως πιο ιδεχθούς δολοφονίας που έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα οι ιατροδικαστές και αστυνομικοί, αλλά υπήρξε μια λαμπρή επιστήμονας με κύρος και αναγνώριση, ο θάνατος της οποίας συγκλονίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Στη σελίδα που δημιούργησε στη μνήμη της στο Ινστιτούτο Max Planck, το που εργαζόταν, τα μηνύματα συγκλονίζουν. Η Σούζαν είχε ασίγαστο ενδιαφέρον για τα πάντα γύρω της, αγαπούσε τα βιβλία και τη μουσική, συνδύαζε τη ζωηρή φαντασία με μια ήρεμη, στοχαστική, σταθερή προσωπικότητα. Κατάφερε πολλά. Εκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά της.